Πάμε λίγο τώρα στο, και στο χώρο το δικό σας. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται. Τι γίνεται με τους ειδοποιούς. Οι σειρές έχουν σταματήσει. Κάποιοι έχουν... Ό,τι γίνεται και σε όλα τα επαγγέλματα. Βεβαίως, το μόνο θετικό της δικής μας δουλειάς είναι ότι ο κόσμος ακόμα πάει στο θέατρο. Αυτό θέλετε να μου το εξηγήσετε. Που ο κόσμος έρχεται, στηρίζει το θέατρο μέσα στην κρίση, από το εστερήμά του. Πάντα γινόταν και έτσι νομίζω κι εγώ, γιατί το θέατρο σε ανακουφίζει, σε κάνει να... Τώρα μιλάω εγώ που κάνω θέατρο και που γεννήθηκα με το αυτό ότι εγώ θα κάνω θέατρο, ας πούμε. Ήταν το πρώτο μου επάγγελμα ήταν σκουπιδιάρα και μετά θέατρο. Δεν είχα άλλο. Σκουπιδιάρα. Είχατε να γίνετε σκουπιδιάρα. Ναι, το όνειρο της ζωής μου. Μόνο η Άννα Παναγιωτοπούλου θα μπορούσε να το πει αυτό. Όνειρο ζωής, λέει. Είναι πολύ μικρή. Εντάξει, ως παιδάκι. Σπίτι μου δεν με αφήνανε καθόλου να ασχολούμαι με τα κουζινικά και αυτά. Και... Ναι. Δηλαδή, πλησίαζα την κουζίνα. Και από κάτω έμενα στην Ιωάννη Δροσοπούλου τότε, που ήταν όλο νεοκλασικά, μια μαγική γειτονιά. Και παίρναγε μια και σκούπιδε, που ήταν του Δήμου. Και έλεγα, εγώ θα γίνω σκουπιδιάρα και θα έχω μια σκούπα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να σκουπίζω, ας πούμε. Τέτοιου τύπου αντίδραση ήταν αυτή. Και μετά ηθοποιός, δεν είχα άλλο. Άρα το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορούσε να μην γίνει. Κόντεψα να πεθάνω τη μάνα μου με αυτό. Με έστειλε στην Ελβετία και γύρισε από τις διακοπές και με βρήκε σπίτι να διαβάζω την Ηλέκτρα. Στην Ελβετία, για σπουδές. Για σπουδές, ναι. Τέλος πάντων ήταν μια... είχα μια υποτροφία για μια ιστορία. Τι. Ήταν ένα σύστημα αριθμικής, Νταλγκρός, το οποίο δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα, που είχε ένα αυτό που έστελνε κάποιοι από όλες τις χώρες, στέλνανε κάποιον για να συνεχίσει σε αυτή τη χώρα αυτό, γιατί αυτή ήταν η Ελβετίδα που το έκανε. Και πήγα εκεί και δεν είχε δραματική σχολή στη Γενέβη και γύρισα. Να ρωτήσω τώρα, γυρνώντας